Κλίμα χαράς επικρατεί σε μαθητές και εκπαιδευτικούς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου, καθώς αύριο επιστρέφουν στο φυσικό τους χώρο. Τώρα μπορούν να ξαναβρουν την κανονικότητά τους και να σκεφτούν πραγματικά και να περάσει από το μυαλό τους ότι όλα περάσαν. Η Δευτέρα ξαναχτυπάει το κουδούνι εδώ στο σχολείο μας. Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, επιστρέφουμε. Ανυπομονούσαν τα παιδιά. Το λαβωμένο από το σεισμό σχολείο τους επισκευάστηκε και ανακαινήθηκε πλήρως, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός, με το δημοτικό σχολείο να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους μαθητές του. Εδώ έγινε αποκατάσταση σε όλες τις ρογμές που υπήρχαν, γιατί υπήρχαν αρκετές. Έγινε αποκατάσταση στους σοβάδες που είχαν πέσει. Έγινε αποκατάσταση σε κάποια σημεία στο πάτωμα και το τέλος ήταν το βάψιμο. Φτιάχτηκε μέσα σε ένα μήνα. Δεν το είδατε και από μέσα ότι είναι πλήρως επισκευασμένο. Εκκρεμεί μόνο το εξωτερικό βάψιμο που λόγω των καιρικών συνθήκων περιμένουμε οι καιρικές συνθήκες να το επιτρέψουν για να ολοκληρωθεί και εξωτερικά. Από τα μέσα του περασμένου Οκτωβρίου μέχρι και την περασμένη Παρασκευή, μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου έκαναν μάθημα στους οικίσκους, ενώ από αύριο θα χτυπήσει και πάλι το κουδούνι στο σχολείο τους. Έχει τελειώσει. Εσείως έχει τελειώσει και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι. Έγινε και μετακόμιση. Πολλά πράγματα από αυτά που είδατε μέσα είναι καινούργια και από ό,τι συζητήσαμε και με τον διευθυντή, λέει ότι ήταν η χορηγή πάρα πολύ, είχε κάνει κάποιες επιστολές και πραγματικά ανταποκριθήκανε και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Μέχρι και την Παρασκευή είμαστε σε διπλοβάρδια μαζί με το πρώτο δημοτικό. Εναλλάξ, μία εβδομάδα το πρώτο δημοτικό πρωί, μία εμείς απόγευμα και αυτό γινόταν μέχρι και την Παρασκευή. Από Δευτέρα ξεκινάει πλήρες πρόγραμμα σε εμάς εδώ, το ίδιο ισχύει και για το πρώτο δημοτικό που θα συνεχίσει στους οικίσκους. Ωστόσο, οι μαθητές του πρώτου δημοτικού σχολείου Αρκαλοχωρίου θα καθυστερήσουν σημαντικά να επιστρέψουν στο σχολείο τους, το οποίο υπέστη μεγάλες ζημιές από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ, όπως παραδέχεται ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας. Για να επιδιορθωθεί χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να χαλαστεί και να ξαναρχίσει από την αρχή. Θα το δείξει η μελέτη, θα το δούμε και ανάλογα θα πράξουμε.